Ένα ακόμα αγροτοδικείο σήμερα στα δικαστήρια της Πρέβεζας. 20 αγροκτηνοτρόφοι της περιοχής κάθονται στο ειδόλιο του κατηγορούμενου γιατί πάλεψαν για να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωριά τους, στα χωράφια τους για να επιβιώσουν. Υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας, ένα κλίμα άγριας καταστολής απέναντι σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε αγωνιζόμενο. Βέβαια, εμείς θεωρούμε ότι αυτή η τρομοκρατία δεν θα περάσει, θα τη τσακίσει το αγωνιστικό φρόνημα και των φτωχομεσαίων αγροτών, αλλά και των υπόλοιπων εργαζόμενων. Τέτοιες τακτικές θα πέσουν στο κενό, όσο τα προβλήματα θα μεγαλώνουν, τόσο θα μεγαλώνουν και οι αγώνες της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται εδώ σήμερα να παρασταθεί στους αγωνιζόμενους αγρότες, να τους φέρει την αλληλεγγύη του ΚΚΕ, αλλά βρισκόμαστε εδώ σήμερα γιατί το κόμμα μας κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για να απαλληφθούν αυτά τα αδικήματα. Γιατί θεωρούμε όχι μόνο δεν είναι αδικήματα, εντάσσονται στους αγώνες και στα μέσα που διαθέτει σήμερα η φτωχομεσαία αγροτιά. Οι αγρότες δεν είναι τρομοκράτες, είναι άνθρωποι του μόχθου, είναι αυτοί που παλεύουν για να κάνουν παραγωγή. Βέβαια, η κυβέρνηση από τη μία μεριά προσπαθεί να καταστήλει τους αγώνες και από την άλλη μεριά σπρώχνει στο βίο ξεκλήρισμα χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά. Εμείς θεωρούμε και είμαστε σίγουροι ότι οι αγρότες μας δεν θα σκύψουν το κεφάλι, θα δυναμώσουν οι αγώνες και αυτό φαίνεται ότι πριν λίγες μέρες είχαμε ένα μεγαλειώδες αγροτικό κίνημα ενός μήνα που πάλευε για να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματα της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Άλλωστε, κύριε Μωραΐτη, και για κάποια από τα δικήματα τα οποία βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα οι αγρότες, έχουν δικαιωθεί κάποια από τα αιτήματα τα οποία είχαν καταθέσει τότε στα μπλόκα το 2.9 και το 2.10, έτσι δεν είναι? Δεν είναι έτσι. Κανένα, κατά τη γνώμη μας, από τα δίκαια αιτήματα των αγροτών δεν λύθηκε. Απεναντίας η κυβέρνηση, με ελιγμούς, με διάφορες ανακοινώσεις, προσπαθεί όχι μόνο να πείσει τους αγρότες, στόχος της είναι να πείσει τους υπόλοιπους. Τον υπόλοιπο λαό ότι βρίσκουν λύση τα αιτήματα της αγροτιάς. Εμείς θεωρούμε και αν ακόμα λυθούν κάποια από αυτά τα αιτήματα, είναι αιτήματα που θα δώσουν μια ανάσα σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι για να μπορέσει να ζήσει η φτωχομεσαία αγροτιά στους τόπους παραγωγής, για να μπορέσει να υπάρχει παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών της χώρας μας, χρειάζεται μια άλλη πολιτική, μια πολιτική που έρχεται σε σύγκρουση, σε ρήξη, σε ανατροπή με τη σημερινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που την εφαρμόζουν με θρησκευτική ευλάβεια. Εμείς θεωρούμε ότι η χώρα μας διαθέτει τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες πρέπει μέσα από κεντρικό σχεδιασμό να αξιοποιηθούν, όπως ανέφερα, με ένα στόχο και μόνο: την ικανοποίηση των σύγχρονων διατροφικών αναγκών και όχι τα κέρδη των πολυεθνικών και τα καρτέλ που απλώνονται πάνω από τα κεφάλια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αναφερθήκατε και στην κινητοποίηση που έγινε 6 του μήνα στην Αθήνα, στο Μεγάλο Συλλαλητήριο. Υπάρχουν στο πλάνο σας και κάποιες άλλες κινητοποίησεις? Όπως δηλώθηκε και στην πλατεία Βάθης και στο Σύνταγμα, ήταν μια μορφή αγώνα. Προς το παρόν δεν υπάρχει αναβολή, αναστέλλονται οι κινητοποίησεις των αγροτών, αλλά θα συνεχιστούν με κάθε μορφή. Για παράδειγμα, το ταξικό, το συνεπές αγροτικό κίνημα ήδη έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης στα χωράφια, στα χωριά, παντού ενημερώνοντας τους αγρότες για τα νέα δεινά που έρχονται. Γιατί αυτή η κατάσταση που ζει σήμερα η φτωχομεσαία αγροτιά θα επιδεινωθεί ραγδαία με τη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ για το 2014-2020. Είναι μια πολιτική που στοχεύει ξεκάθαρα στο να μαζευτεί με πιο γρήγορους ρυθμούς η παραγωγή και η γη σε λίγα χέρια. Γι' αυτό ο αγώνας της αγροτιάς δεν έχει ημερομηνία λήξης. Είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται μέχρι την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής που αφήνει πίσω της όλα αυτά τα αποτελέσματα που ανέφερα.